Κύριε Τσαγκύρη, νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να βάλει πολλά θέματα στη ζυγαριά και να πει ότι πιο σημαντικό είναι το ένα, είναι το άλλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καθένας μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές απόψεις. Όμως μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία μένει και θα μείνει στην ιστορία. Είμαι προσωπικά πάρα πολύ περήφανος για αυτή, δύο φορές περήφανος, διότι δεν οπισθοχώρησα μπροστά στο προφανές πολιτικό κόστος που θα είχα, αφότου βεβαίως είδα και την απόλυτα υποκριτική στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Είμαι δύο φορές περήφανος γι' αυτό. Μια φορά είμαι περήφανος διότι λύσαμε έναν γόρδιο δεσμό στην εξωτερική μας πολιτική. Βάζουμε τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την ειρήνη, την καλή γειτονία. Φέρνουμε κοντά μας έναν σύμμαχο που κακώς τον είχαμε απέναντι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κερδίζουμε την ελληνικότητα της κληρονομιάς της πολιτιστικής της Μακεδονίας. Είδατε τι έγινε. Στα Σκόπια, κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχει πλέον η πινακίδα Μέγας Αλέξανδρος, ο Έλληνας. Θυμηθείτε τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μια δικαίωση η οποία θα αργήσει να έρθει. Δεν την πήραμε όταν έπρεπε ίσως. Αλλά εισπράξαμε ένα μεγάλο πολιτικό κόστος. Ένα μεγάλο πολιτικό κόστος, το οποίο όσοι, αν θέλετε, προσπάθησαν, υποδάβλησαν τις αντιδράσεις, ανέχθηκαν τους ακραίους, υποκίνησαν τους ακραίους, θα το βρουν μπροστά τους στο μέλλον. Και το πολιτικό κόστος, ξέρετε, δεν ήταν, προφανώς δεν μετριέται με αριθμούς, αλλά είναι το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη που εμείς είχαμε κλείσει τον κύκλο των υποχρεώσεων απέναντι στο τρίτο πρόγραμμα, Αύγουστος του 18, και ήταν η περίοδος εκείνη που ξεκινούσε η νέα οικονομική πολιτική που ήταν στη δική μας αντίληψη, ενώ τρία χρόνια με δύσκολα μέτρα τα οποία δεν ήταν στη δική μας φαρέτα, δεν ήταν στη δική μας αντίληψη, δεν είχαμε καμία, ας πούμε, μεγάλη κοινωνική αντίδραση, είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου δεν μπορούσαν τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε σε εκδηλώσεις, να πάνε στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαν βγει παγανιά όλοι οι δίθεν Μακεδονομάχοι και απειλούσανε, προπυλακίζανε. Αυτό επενέργησε πάρα πολύ αρνητικά όλη εκείνη την περίοδο. Άρα το πολιτικό κόστος δεν μετριέται μονάχα στα ποσοστά μας στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν ένα σημαντικό πολιτικό κόστος το οποίο το αναλάβαμε, αλλά είμαστε περήφανοι που το αναλάβαμε αυτό το πολιτικό κόστος. Γιατί κάναμε ένα βήμα μπροστά για την Ελλάδα, κάναμε ένα βήμα μπροστά για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της στο διεθνές στερέωμα. Αντιθέτως, πιστεύω ότι το καλό που κάναμε εμείς θα το βρούμε μπροστά μας, το κακό που κάνανε κάποιοι στη χώρα επίσης θα το βρούνε μπροστά τους.